εγώ με άδεια πιάτα εκπομπή δεν κάνω. Θα φύγω, ρε. Θα φύγω. Εγώ ήρθα να φάω. Εντάξει. Ήρθα να φάω. Αν πιστεύετε ότι εγώ ήρθα για εκπομπή εδώ, είστε γερασμένοι. Φαίνεται, Σταύρο, ότι ήρθες για να φας. Εννοείται, φίλε, κάνω καβάντζα. Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Ποτέ. Ωραία. Ναι, άστα λόγια. Δημήτρη, ακοζήσεις νηστεύει πρώτα απ' όλα. Έμαθα ότι έχεις κάτι νηστίσιμο. Χαίρετε, Δημήτρη μου. Λοιπόν, να σας αργήσουμε, έχουμε φέρει εδώ πέρα κάποιες από τις επιχειρήσεις. Κάτσε. Ο Μάρκος Αντώνη Μεγάλος. Αυτό είναι μεϊτέ. Ναι. Αυτό είναι νηστίσιμο. Κάτσε να μας εξηγήσεις. Εδώ πέρα έχουμε τα spring roll, τα νηστίσιμα και έχουμε και τα mac and cheese. Ωραία. Πολύ καλή μπαλά. Ναι. Θέλω να παίξουμε και μπίλες, έτσι. Α, και τα σωσάκια. Αμά, το χώμα όμως είναι. Sweet chili. Sweet chili, φίλε. Sweet chili. Δεν ξέρω αν θα καθυστερήσετε. Ξέρω ότι με την αστική ευγένεια μέσα. Ωραία. Εγώ λέτε ότι πετυχαίνω συχνά γιατί με έχει περικυκλώσει. Περίμενε. Είναι αυτό, ρε φίλε. Τολμώ να πω ότι η εκπομπή ξεκινάει υπέροχα. Άστο, φίλε. Δηλαδή, νηστίσιμο. Γιατί δεν έχω νηστέψει ποτέ στη ζωή μου. Μια φορά πήγα να το κάνω και στον δρόμο για την εκκλησία για τέτοιο. Έφαγα μπουγάτσα. Σταύρο, στη χειροτεχνία πρέπει να σου είναι πολύ καλό. Άστο, φίλε. Πολύ καλό. Να μην σε κουράζουμε τώρα, μην φέρνει άλλο. Έχουμε ποικιλία, ελπίζω να σας παχύνω. Ωραία, μια χαρά. Όχι, όχι. αυτό επειδή είναι ολόκληρο και θα σκοτωθούμε, πάρε το πίσω. Άστο στην άκρη, ναι, άστο στην άκρη. Δεν θα μείνει μετά, να ξέρεις. Θα το πληρώσουμε μετά. Να το πληρώσουμε. Εδώ για τον κύριο Βρίζα, εδώ. Νάτσι, εδώ είμαστε. Ωραία. Να δω ποιος θα τσιμπήσει από αυτό. Την ώρα της εκπομπής. Αυτό τι είναι. Ένα σας δω. Εδώ πέρα έχουμε noodles. Noodles, τι δεν έχει βεζετέρια. Στην τόπα βλάχο, εσύ πρέπει να έχει. Καλώ ήρθατε στο χωριό μου με noodles. Με ξυλάκι. Να σου πω, στην τόπα έχετε noodles. Στο χωριό μου είχαμε πάντως. Λίγο διαφορετικά ήταν. Ξέρεις ότι είναι από τα στάγυρα. Τα ιστορικά στάγυρα. Δηλαδή ο Αριστοτέλης και ο Βλάχος έχουν βγει από εκεί, δεν έχουν άλλον. Βγήκε και ο Αριστοτέλης και μετά οι άλλοι. Όταν να πάρει το πήρα αυτό σε σοφία. Δημήτρη, άκου να δεις. Θα τα φάμε αυτά. Άμα δω ότι υπάρχει πρόβλημα, ξέρω ότι με ένα νόημα είσαι απίκο. Με φωνάζετε. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα. Εννοείται. Ντέρμπι, αυτά, η Bucks, ο Πόρτερ, Ευρωλίγκα. Καλύτερη περίοδο ξεκινάει το τέτοιο. Τι να πούμε για ποδόσφαιρο. Θα μα πει ο Ζης τελικά. Η Λίβερπουλ δηλαδή που έπαιξε στο μεσοδιάστημα των αγώνων τη. Και την πάτησε και θα τα χάσει όλα τώρα. Τι είναι ευχαριστημένη ή όχι. Σε σχέση με τον Μπάουκ, σε σχέση με την Μπριζ, που έπαιξε και είναι μια χαρά. Είναι αναγκαίο κακό. Πώς το αξιοποιείς? Κοίταξε, είναι οι κανόνες της κάθε λίγκας. Οπότε είδα όλες οι χώρες σχεδόν παίξαν, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι όλες παίξαν. Ναι. Νομίζω ότι όλες. Οπότε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτή η απόφαση ίσως έχει να κάνει με την ισονομία και την, όταν υπάρχει ένας ανταγωνισμός, και ειδικότερα στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Έχει να κάνει με την ισονομία και κατά είναι πόσο κάποιο θα πάρει πλεονέκτημα αν δεν παίξει. Είναι και έξι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Δεν είναι δύο, ένας. Αυτό είναι θέμα, όλοι παίζουν. Και Άστον Βίλα παίζει και την κέρδισε στην Άρσεναλ. Ακριβώς. Α, σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Και εσύ τι παίζει, είσαι παίζει παράγοντας στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό. Και είναι στο χέρι σου να πει παίζω, δεν παίζω. Εσύ τι θα κάνεις? Κοίταξε. Νομίζω ότι κάνα σωστά που δεν παίξαν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κάνα σωστά που δεν παίξαν, γιατί είναι καθοριστικό παιχνίδι. Πρέπει να πάνε με το μυαλό καθαρό. Το παιχνίδι αυτό δεν έχει επιστροφή. Θα έχουν τον χρόνο να επανέλθουν αθλητικά, θα έχουν τον χρόνο να προετοιμαστούν ψυχολογικά. Όπως και να έχει ένα ενδιάμεσο παιχνίδι, και ειδικά παιχνίδι play-off που καθορίζει πράγματα, θα σου πάρει ενέργεια, θα σου πάρει πολλά. Οπότε θεωρώ σωστό ότι αυτή τη στιγμή έχουν ένα πλεονέκτημα οι ομάδες που δεν παίξαν. Η Μπρις που φορμαρίστηκε, που είναι καλά, που το και καλό επανέλαβε, και καλό αποτέλεσμα, έχει πάρει αυτοπεποίθηση. Καλά, Δημήτρη, τώρα κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι όλα υποκειμενικά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν μια ομάδα έχει για ένα μεγάλο διάστημα μια κακή περίοδο και βρίσκεται σε περίοδο φορμαρίσματος, ίσως το επιδιώκει κιόλας να παίξει. Mm-hmm. Απ' την άλλη, έχοντας αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες ελλείψεις στο δεύτερο παιχνίδι και με τον κίνδυνο να έχεις ίσως και κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε, δεν θα το έπαιρναν το ρίσκο, εάν είχαν τη δυνατότητα, πιστεύω, ούτε αυτοί. Ναι. Έτσι νομίζω. Και εντάξει, είναι και το φορμάρισμα είναι υποκειμενικό, γιατί εντός έδρας δίνει τα παιχνίδια τους τα καλά. Πήραν τρεις νίκες, δύσκολα να κερδίσεις τρία συνεχόμενα σε 8 μέρες στην έδρα σου. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, βέβαια, είναι εντός έδρας. Αν και χθες ήταν πολύ καλή η Μπριζ με την Αντβέρπ. Ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό που όλοι είστε ενθουσιασμένοι με την Μπριζ,
Εμένα δεν μου. Χίνει όλοι. Στο πρώτο ημίχρονο. Όσου μιλάω. Όσου ποδοσφαίρε ανθρώπου. Παίξαν ποδοσφαίρε. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή. Είχαν πολλά κενά. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαν. Δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο Πάουκ. Δηλαδή του τα έδωσαν τα κενά. Ο Πάουκ βγήκε με προϋποθέσεις. Αλλά δεν έκανε φάση και δεν φάνηκαν. Δεν ξέρω. Κύριε Δημήτρη, εγώ αυτό που είδα είναι ότι μια ομάδα η οποία έχει ανώτερο επίπεδο αθλητικό από το δικό μας ποδόσφαιρο εδώ. Πολύ καλή οργάνωση. Παίχτες με εξαιρετική ποιότητα. Το οποίο σε κάθε φάση στην οποία ο ΠΑΟΚ επιχείρησε αρχικά να μην τους δώσει χώρο, κάθε μέτρο που θα πάρουν δηλαδή να το δουλέψουν, τη βγάζαν την μπάλα πολύ καλά. Mm-hmm. Αυτή η ενέργεια που κατανάλωνε ο ΠΑΟΚ, όταν έφτασε το σημείο στο αρχικό στάδιο του δευτέρου ημιχρόνου να έχουμε τους χώρους, είχαμε ήδη καταναλώσει αρκετή ενέργεια για να μπορούμε να είμαστε φρέσκοι εκεί. Αυτό και αν είδες και ο τρόπος άμυνας ο δικός τους έχοντας λιγότερους παίκτες σε μερικές φάσεις, ήταν πολύ σωστός. Δηλαδή, πήραν το χρόνο, ίσως και οι επιλογές οι δικές μας δεν ήταν οι καλύτερες εκείνη τη στιγμή, αλλά έχει να κάνει και με το κατά πόσο έχεις καταναλώσει ενέργεια και πώς μπορεί να είσαι φρέσκος εκείνη τη στιγμή. Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Και ειδικά ο Βανάκεν, δηλαδή ο τρόπος που. Προηγούνται όμως το 7. Ναι, εννοείται. Είναι παράγοντας. Προφανώς είναι παράγοντας, αλλά δεν πήραν μέτρα πίσω. Συνέχισαν να κάνουν ό,τι κάνανε στα πρώτα 7. Δεν άλλαξε κάτι. Ο Βανάκεν είναι. Τον έχω δει αρκετές φορές. Ο Βελόσιβιτς. Όχι, είναι άλλο μοτίβο. Ναι, οκ, okay, στο στυλ. Και ποιότητα. Απλά είναι το απόλυτο της απλότητας. Τα κάνει όλα τόσο απλά να φαίνονται. Πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή το απλό στο ποδόσφαιρο, το απλό κοντρόλ έχει πάρα πολλές ποιότητες. Η δική του ποιότητα του κοντρόλ είναι top class. Η δική του ποιότητα της πάσας είναι top class. Αυτή η απλή πάσα έχει πάρα πολλές ποιότητες. Και η Μπρίζα έχει τέτοιους παίχτες. Η απλή πάσα η οποία θα δοθεί σε σωστό χρόνο, στο σωστό χώρο. Σωστή ένταση. Σωστή ένταση. Να γιατί δεν υπάρχει δυνατή ή σιγανή. Είναι η σωστή πάσα. Το ποδόσφαιρο είναι σαν το χορό. Πρέπει να ελέγχεις τη στιγμή εκείνη τον τρόπο που χρειάζεται η ομάδα σου να χορέψει. Τι ορισμό έδωσε ο Κρόιφ στην ποιότητα. Τι έδωσε ο Κρόιφ. Ότι η ποιότητα είναι εξ ορισμού η πάσα και το κοντρόλ. Ναι. Αυτό κατά βάση. Η επαφή. Εννοείται. Και νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη στον τρόπο που δουλεύουμε στα νέα μας παιδιά αυτή την απλή πάσα. Ο Βλάχος θα μας πει που θα κάνει και καθημεία στην Κούβα. Γι' αυτό δεν έβαλε, δεν είναι μια έλεξη διαμαρτυρίας. Ότι στιλιστικά πάντα ενδιαφέρει. Υποδοσφαιρομάνα Κούβα. Πες μου ένα κουβανό ποδοσφαιριστή. Δεν θυμάμαι. Δεν υπάρχει. Βολεμπολίστη. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μαζί μας η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού, μην ξεχνιόμαστε, για τις αποδόσεις. Να δούμε και τώρα μέσω εβδόμαδα τι δίνει. Και στα over και στα under και στο μπάο και στον Ολυμπιακό. Μαζί μας βεβαίως η Στοίχημαν. Σαν την Ελλάδα δεν έχει. Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι Στοίχημαν. Ναι, θα πούμε και τα δικά μας. Εντάξει, είχαμε χθες παιχνίδια. Ναι. Έλειπε το ένα μάτς. Είχαμε ΑΕΚΑΡΙΣ. Ο Αλέξης το παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και εγώ να δω. Παναθηναϊκός Λαμία, το παιχνίδι του Μπερνάρ. Έτσι. Το παιχνίδι του Μπερνάρ. Τα παιχνίδια του Μπερνάρ είναι γενικά τα τελευταία. Στο τελευταίο διάστημα αυτό το τραβάει. Ετοιμάζω και να φτιάξω. Φανταστική, 2,5 εκατομμύρια. Okay. Εσύ τα άδωσες, κάθε φορά λες και είναι εφορία. Τι έγινε. Μα δεν μπορεί να σε προκαλεί έκπληξη. Είναι 2,5 εκατομμύρια. Ωραία. Και ο Χατζηρίδης είπε πήρε 1,3. Και ο... Ας προσέχατε. Ναι, τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει. Είναι... Και φεύγει. Ο Ζήσης είχε ασχοληθεί με την περίπτωση Μπερνάρ. Τον είχε εντοπίσει πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ωραία. Προφανώς και ξέρετε την περίπτωση, εντάξει. Απλά ξέρετε τι βλέπω εγώ σε αυτούς τους παίκτες όλους. Η παρουσία του σε εκείνον τον ημιτελικό, σαν να του έχει επηρεάσει όλου. Στο 7-1 τη Γερμανία. Ε? Του Βραζιλιάνου. Του Βραζιλιάνου. Κόψαν αυτή τη συζήτηση με το 7-1, το είπε και την προηγούμενη φορά. Άφησε την εδώ. Δεν προσπαθώ να το σκεφτώ μόνο. Τιάκο Σίλβα. Ο άλλο ο κολλητό σου, ο Μπουκλάκια, δεν περμανάντ. Ναι. Μην ρωτά ονόματα. Πάμε, Άκαρη. Πολύ ήταν. Πολύ πεζαλό. Το Μαρσέλο ήταν και εντάξει. Έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο που χαρακτηρίζει το παιχνίδι. Το Άκαρη. Το ΑΕΚΑΡΙΣ αυτό που το χαρακτηρίζει. Κρίθηκε νωρίς. Δεν βλέπω την. Δεν βλέπω την. Τέτοια. Τώρα τη βλέπω. Εσείς τη βλέπετε. Δεν θέλει ούτε το τάμπλετ να το δείξει. Ναι.
θα τη δούμε. Ναι. Μάτι το οποίο νομίζω είχε πολλές ομοιότητες. Ξεκίνα το και θα την ετοιμάσουν. Του Καραϊσκάκη, το αντίστοιχο Ολυμπιακός Άρης. Και τα δύο κρίθηκαν ουσιαστικά στο πρώτο. Στο Καραϊσκάκη ο Άρης έχανε στο δεκάλεπτο. Εντάξει, απλά στο Καραϊσκάκη ήταν η ενδεκάδα λίγο πιο μεστή. Αυτή η ενδεκάδα που έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος, με μία διαφοροποίηση. Ήταν η ενδεκάδα του 3-3 του Άρης ΑΕΚ. Οι ίδιοι παίκτες ήταν πάνω κάτω. Δηλαδή το πλάνο ήταν πάνω κάτω το ίδιο. Χωρίς Φαμπιάνο, Σουλιμάνο, Μωρό, ναι. Ήταν πάνω κάτω με μια μικρή διαφοροποίηση, η ίδια προσέγγιση. Δεν μπήκαν πνευματικά. Νομίζω ναι, είναι θέμα κινήτρου, είναι θέμα πνευματικής συγκέντρωσης. Μια ομάδα η οποία μπήκε κατευθείαν με εντάσεις γιατί την είχε πατήσει και στα προηγούμενα παιχνίδια και ήταν υποχρεωμένη και με την πλάτη στον τοίχο. Και ένα Άρης ο οποίος προφανώς είχε έλλειμμα κινήτρου στο συγκεκριμένο παιχνίδι και φάνηκε στο πρώτο τέταρτο που θα μας δείξει και ο. Γενέθλια 100 χρόνια εκεί. Ναι, γιορτές από πριν. Που πολλές φορές ξέρεις αυτές οι γιορτές λίγο ναι, όταν ακολουθεί μάτς. Okay. Ήταν όμως από ό,τι φάνηκε μπήκαν αρκετά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν σε μια φάση πολύ νωρίς. Γιατί όταν πετυχαίνει η ομάδα που είναι γηπεδούχος και θέλει το αποτέλεσμα. Πετυχαίνει νωρίς το γκολ, ξεκλειδώνει κιόλας και το παιχνίδι. Εδώ ο Χατζησαφή αλλάζει με τον Γιόνσον, αν δεν κάνω λάθος. Πατάει ένα ωραίο τακουνάκι, έρχεται στην πλάτη και εδώ δείτε στην περιοχή την αρχική τοποθέτηση του Πόνσε. Αλλά ο οποίος θα πάρει τα μέτρα. Η σέντρα είναι εκπληκτική στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Φανταστική. Yeah. Ήδη έχει βρεθεί μπροστά από τον αντίπαλό του. Είναι αυτό, που λένε για να είναι προπονητές που ζητάνε αυτό το low cross, δηλαδή το χαμηλό που θέλουν να είναι η σέντρα. Αυτό που ζητούν ως επιτοπλίστων είναι αυτή την μπάσα ανάμεσα από τους αμυντικούς και από τον τερματοφύλακα. Όταν δοθεί η δυνατότητα και γίνει εκεί, μπορεί και ο ίδιος ο αμυντικός να τη βάλει μόνος του. Είναι πολύ καλό χτύπημα. Ο Πόνης έχει φοβερά ποσοστά ευστοχίας. Αφού τα βάζει όλα στο μισό μέτρο, δεν έχει. Οι εκτελέσεις του είναι όλα στο μικρή περιοχή. Όχι. Κεφάλι φοβερό. Κεφάλι, στο ύψος μικρής περιοχής. Είναι κοντινές και εκτελέσεις. Είναι δυνατό. Εντάξει, κεφάλι είναι άλλο. Είναι δύσκολο. Αλλά και αυτό που λέει ο Σταύρος ισχύει. Ότι οι περισσότερες τελικές του ενέργειες είναι. Δεν το λέω για να το μειώσω. Παρ' όλα αυτά, ναι. Αυτό είναι το λέω. Η ΑΕΚ γενικά το κάνει αυτό το τρίκ από την αριστερή πλευρά. Με τον Κατσίνοβιτς να συγκλίνει μέσα, με τον Χατζησαφή και τον Ισ. Νομίζω το κάνει αυτό και βάζει είτε στο πρώτο δοκάρι. Είτε ανάμεσα από του στόπερ το φόρε, τον παίκτη που έρχεται από την πίσω ζώνη να παίζει. Mm-hmm. Και παρότι νομίζω είχε δοθεί η οδηγία αυτή, γιατί είναι κάτι που το κάνει η ΑΕΚ, είναι αυτή η πνευματική συγκέντρωση που λέγαμε στο ξεκίνημα. Ναι, το διαβάζεις καμιά φορά, αλλά δεν ξέρεις αν μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτό το κομμάτι. Άρα, δεν έχουμε κάτι άλλο από αυτό το μάτι. Νομίζω ότι εδώ αρχίζουν και. Την άλλη Δευτέρα, στο Άρης ΑΕΚ, θα έχουμε κάτι παραπάνω. Προφανώς. Αλλά εγώ τώρα θέλω να ανοίξω την κουβέντα που προέκυψε χθες. Ναι. Με τη διαρροή ότι υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε του χρόνου ότι συζητιέται να δούμε play-off 1-4, 5-8, 8-14. 9-14. Ναι. Κοιτάξτε, είχαμε και την ίδια κουβέντα. Πώς βγαίνουν Ευρώπη. Με την προϋπόθεση. Τέσσερις βγαίνουν πάλι. Ναι, φέτος βγαίνουν 4. Ναι. Με την προϋπόθεση ότι θα βγαίνουν 5, θα είναι νομίζω μια πάρα πολύ καλή σκέψη και για την ανταγωνιστικότητα των 4 πρώτων. Αλλά και για το γεγονός ότι από το 5 μέχρι το 8. Θα παίζουν για μια θέση ο παίκτης. Από το 5 μέχρι το 8. Ναι. Θα παίξουν με αυτή την προϋπόθεση. Αν υπάρχει θέση. Αν δεν υπάρχει, ποιος ο λόγος να παίξει το 5. Δεν υπάρχει λόγος. Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη, αυτό το σενάριο θεωρώ. Γιατί είχαμε και προχθές την κουβέντα για το πόσο πρέπει να κρατήσουμε τον ενδιαφέρον με κάποιον τρόπο. Αυτή είναι μια σκέψη που μπορεί. Γιατί θα έχουμε 4 ομάδες επάνω, 4 ομάδες αμέσως από κάτω και οι 6 οι οποίοι θα παίξουν για τη σωτηρία τους. Όλα δεν υπάρχει αδιάφορο. Οι αδιάφοροι θα είναι πολύ λίγοι. Δεν θα βοηθούσε αυτό που γίνεται στη Super League 2, η διαίρεση των βαθμών για να υπάρχει φουλ ανταγωνιστικότητα. Άδικο. Θα θεωρείτε άδικο. Άδικο για τις 26 αγωνιστικές. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Ότι είναι άδικο, αλλά σκέψου να είναι μια διαφορά, ας πούμε, μικρή και όχι μεγάλη. Αυτό έχει να κάνει με τη συγκυρία. Το θέμα να το πιάσει από την αρχή και είναι σωστό. Δηλαδή τώρα. Έλλειψη κινήτρου, είπε ο Αλέξης πριν. Αλήθεια. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, μάχονται οι ΑΕΚ για να πάρουν το πρωτάθλημα. Σωστά. Το να υπάρχουν οι ομάδες με έλλειψη κινήτρου, που δεν φταίνε οι ίδιες, προφανώς και είναι ένα υπάρχει ένα ζητούμενο. Δεν φταίνε οι ίδιες, αλλά μετά προκύπτουν άλλα θέματα, όπως με τον έναν έπαιξε ο Τσιλούλης, με τον άλλον δεν έπαιξε ο Τσιλούλης. Ακριβώς. Δηλαδή προκύπτουν θέματα τα οποία καλό δεν είναι να τα έχουμε να αποφεύγουμε. Πάμε στο Τσιλούλη. Λοιπόν, προηγείται η Λαμία νωρίς από ένα λάθος εκεί του Κότσιρα. Ο Σλίφκα τι είναι. Σλίφκα χθες έπαιξε μπροστά. Τι είναι, πολυεργαλείο, ελβετικός υγείας. 1,90.
85-90, τι δεν κάνει. Τώρα, από ποιότητα, εντάξει, okay, είναι μέχρι ενός σημείου. Κάνει εξαιρετική δουλειά και το έκανε και στην προηγούμενη ομάδα του. Νομίζω ότι είναι ένα... Ο Απόλλωνος. Ο Απόλλωνος. Ο Απόλλωνος. Mm-hmm. Ναι. Είναι ένα half box to box για μένα. Ίσως λίγο πιο επιθετικός από ότι στο αμυντικό κομμάτι. Τον εκμεταλλεύεται πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο κύριος Βόκολος και κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Και παίξει και σε άλλες θέσεις. Παίξει και δεξιά. Παίξει μόνο χαφ. Στο δεξιμπάκτας. Και χθες έπαιξε και πλάγι. Δεξιμπάκτας. Χαφ. Δεξί χαφ. Με τρεις παίξανε, δεν θυμάμαι. Τον θυμάμαι στη γραμμή. Ναι, στη γραμμή. Εντάξει, δεξί χαφ. Ωραίος, ωραίος. Καλώς. Βρίσκουν τον γκολ νωρίς. Και τώρα μετά από εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Έχει 25-26 τελικές, δηλαδή τελειώνει το παιχνίδι με πολλές τελικές, ήταν πραγματικά καλός. Το κομβικό σημείο φυσικά του παιχνιδιού, γιατί εδώ δέχεται τον γκολ και η πίεση γίνεται μεγαλύτερη, αλλά το κομβικό σημείο του παιχνιδιού είναι μια στιγμή την οποία την ξεκινάει ο Μπερνάρ Μεν, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού, mm-hmm. του Παναθηναϊκού και του γηπέδου, αλλά είναι μια στιγμή η οποία μας δίνει ένα πολύ ωραίο highlights για αυτές τις σέντρες όταν φτάνουν πλέον στην τελική γραμμή. Εκεί οι επιλογές, ας πούμε, πολλές φορές λέμε πού μπορεί να είναι το χτύπημα από τον παίχτη που φτάνει στη γραμμή και πρέπει να τη φέρει στην περιοχή. Εδώ στη φάση βρίσκεται το Αράο. Λοιπόν, η μπάλα φτάνει στον Μπερνάρ, είναι ένα στατικό, φτάνει στον Μπερνάρ εκτός περιοχής. Είναι στατικό, έπαιξε χαφ χθες. Ναι, έπαιζε χαφ. Χθες να πω πρώτα κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός χθες έπαιξε το 4-4-2, το πιο ορθόδοξο πιστεύω. Στο Πασόκ. Πασόκ το παλιό. Το ορθόδοξο. Έπαιξε το σχήμα με το οποίο τελείωσε το σχηματισμό με το οποίο τελείωσε το μάτι του Βικελίδη. Το 4-4-2 δεν ήταν. Το είχε κάνει 3-2 και τελείωσε μετά. Τι έκανε λοιπόν, έβαλε δύο χαφ. Τον Τσέριν και τον Αράο. Έβαλε δεξιά τον Μπακασέτα μέσα. Αριστερά τον Μπερνάρ μέσα. Και δύο φορ. Τον Ιωαννίδη με τον Σπόραρ. Αυτό είναι πιο ορθόδοξο και όσον αφορά τις μεταβάσεις σου. Γιατί τον γκολ τώρα που τρώει δεν είναι μετάβαση. Είναι λάθος του Κότσερα που την μπάλα στο Σλίφκα, εντάξει. Και στις μεταβάσεις σου είσαι πιο ελεγχόμενος. Και οι παίκτες οι δύο, δηλαδή ο Μπερνάρ με τον Μπακασέτα, έχουν αυτή την ελευθερία να κινούνται στα μεσοδιαστήματα. Ήταν πιο πολύ κοντά σε 4-2-2-2. Ας το φανταστούμε κάπως έτσι. Κοίταξε, το 4-4-2 είναι το απόλυτο σύστημα. Ουσιαστικά το σκεφτείς απλά. Είναι οι παίκτες. Τοποθετημένοι μέσα στο γήπεδο καλύπτουν περισσότερο χώρο. Ενώ κάθε άλλο σύστημα έχει μία. Κάπου κενό. Έτσι δεν είναι. Το πιο ορθολογικό σύστημα. Γι' αυτό και είναι δύσκολο πολύ. Δηλαδή οι δύο ακραίοι ειδικά πρέπει να είναι half. Με δύο εξτρέμ, ας πούμε, και αν γίνει 4-2-4, υπάρχει πρόβλημα, mm-hmm. θεωρώ. Τουλάχιστον από αυτά. Δεν είμαι προπονητής. Η εμπειρία, αυτό που έχω ζήσει δηλαδή. Κοίταξε, στο αμυντικό κομμάτι πρέπει να σκεφτούμε ότι σχεδόν όλοι αυτό επιλέγουν όταν πρέπει να αμυνθούν. Όταν πρέπει να δώσουν μπάλα. Ό,τι σχηματισμό και να έχουν αρχικά, το περνάνε σε 4-4-2 μετά. Δεν είναι πολύ επιθετικό. Στα πλάγια που λέτε. Δεν ήταν έξω στις γραμμές. Οι μπακ παίρνανε. Είχε υπερφόρτωση στο κέντρο. Δεν συνεδρώθηκε ποιότητα του αντιπάλου. Αυτό μα το κάνει. Καλό. Θα το δούμε. Εδώ πήγε να παίξει ακριβώς. Ρόμβο με τον μπακ που ήταν ακόμα πιο extreme, ας πούμε. Και ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών των γύρω παιχτών. Δηλαδή αυτοί οι δύο χαφ τώρα δίναν μια διαφορετική εικόνα στο κέντρο. Δεν ήταν τόσο εκτεθειμένος ο Παναθηναϊκός. Εδώ λοιπόν η μπάλα βγαίνει δεξιά, περνάει μια κάθετη με το αριστερό πόδι ο Μπερνάρ στον Αράο και θα δούμε ότι παρότι η τοποθέτηση των παικτών της Λαμίας στην περιοχή είναι πάρα πολύ καλή, μα πάρα πολύ καλή, είναι τέσσερις σε ευθεία και ο αμυντικός χαφ ακριβώς μπροστά και οι αποστάσεις πολύ μικρές. Εδώ είναι η λόμπα που λέμε προς το δεύτερο δοκάρι, που συνήθως είναι ο ελεύθερος χώρος. Ο Αράο βγάζει μια τέτοια λόμπα στο δεύτερο δοκάρι, βλέπετε ότι σηκώνει και το χέρι ο Τσέριν, ας πούμε, για να του δείξει που είναι. Ο Τσέριν είναι. Ξαναλέω, είναι αποστατική φάση, μετά από κόρνερ. Εντάξει, γι' αυτό είναι τόσο σε άλλες θέσεις οι παίκτες. Και έρχεται η μπάλα από το χτύπημα αυτό, έρχεται προς το δεύτερο δοκάρι, όπου εκεί και ο αμυντικός πηδάω, τη βρίσκω, δεν τη βρίσκω, γυρίζω λίγο πιο πίσω. Ο Τσέριν το πιάσε καλά. Και το έστειλε κάτω από το σώμα του τερματοφύλακα. Ισοφάρισε νωρίς ο Παναθηναϊκός. Και εδώ έχουμε φτάσει στο 60, όπου έχει χάσει ο Μπερνάρ φυσικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στον πρώτο μέθο. Να την είδατε, ας πούμε. Αλλά ήταν σαν να τον έκανε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή του. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα εξαιρετικό χτύπημα το οποίο ξεκλειδώνει την. Η στιγμή που χρειάζεται. Στην ουσία είναι αυτή η στιγμή. Ξεκλειδώνει. Στο πρώτο γκολ, στιγμή του περνάνε. Εκεί πάση γίνεται το παιχνίδι 2-1 και κάπου εδώ στην ουσία το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές φάσεις. Ο Μπερνάρ πετυχαίνει και το τρίτο, έχει και άλλες φάσεις. Άκουσα χθες
Το άκουσα, το διάβασα κάπου. Κρατήστε τον Μπερνάρ ακόμα ένα χρόνο. Νομίζω το ρωτήσαν και τον ίδιο. Και ο Τερίμ νομίζω το έκανε. Αλλά επειδή έχει συμβόλαιο, έχει συμβόλαιο, νομίζω και έχει το είπε και ο ίδιος. Ξέρεις ότι έχω φάει γκολ έτσι από φάουλ και έφυγα κατευθείαν στο ξενοδοχείο στην Ιταλία γιατί ο πρόεδρος έκρινε ότι δεν πηδήξαμε καλά στο τείχος. Εκεί υπάρχει το. Η τιμωρία, το να πας ξενοδοχείο μια εβδομάδα μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Ναι, ναι, όταν δεν κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα ή δούνε ότι δεν έχεις την ετοιμότητα που χρειάζεται σε ένα παιχνίδι κτλ. Αυτή είναι ωραία τιμωρία. Από το τείχος. Επειδή το τείχος δεν πήδησε. Όχι, όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα. Και να είσαι εσύ που δεν πήδηξες καλά και να σε έχουν όλη η ομάδα. Να σου λένε όλη η εβδομάδα. Μένουμε μέσα, ε. Αυτό που δεν πήδηξε πάει σε μονόκλινο. Όχι, όντως υπάρχει και επιλογή ανάλογα τη ποιότητα του ξενοδοχείου. Ξέρεις, γιατί συνήθως είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, αλλά όταν προκύπτει να μην έχει η ομάδα καλή απόδοση, σε πάνε σε ένα ξενοδοχείο κατώτερης κατηγορίας για να καταλάβεις τι. Θέλω κάτι να πούμε με αφορμή τον Παναθηναϊκό, τον Ιωαννίδη αλλά και άλλους ποδοσφαιριστές. Πρώτα απ' όλα να δούμε την κορυφαία εταιρεία για την αθλητική σας ένδυση, την Puma, για να επιστρέψουμε. Θέλω, με αφορμή τον Παναθηναϊκό, αλλά τον Ιωαννίδη συγκεκριμένα, και άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές ως επιτοπλίσσων, νεαρούς. Πόσο κάνει ο Ιωαννίδης τελικά? 5, 10, 15, 20, πόσο κάνει ο Κουλιεράκης? Του και βγαίνω. Πόσο κάνει... Ποιος το ορίζει δηλαδή, πώς το ορίζει. Ναι, πώς γράφονται έτσι... Όχι, δεν λέει ο Παναθηναϊκός, εγώ θέλω 30. Αυτό κάνει ο Ιωαννίδης. Περίμενε. Ο κάθε... Λέει ο ΠΑΟΚ, εγώ θέλω και τον Κουλιεράκη 25. Και το 55. Από μια ομάδα έμαθα ο Παναθηναϊκός απέτησε 28 την τελευταία φορά. 28 γιατί είναι πιο κοντά, πάμε στην υλοποίηση, για να μην πέσει 25. Τέλος πάντων. Είμαστε... Πώς διαμορφώνεται αυτό το πράγμα, εγώ αυτό έχουμε είναι κάποια στοιχεία. Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσεις αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο την τιμή αυτών των παιδιών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί? Αυτό που γράφει για παράδειγμα, να βοηθήσω την κουβέντα, οι χρηματρίκες που γράφει στο transfer για παράδειγμα. Που είναι μια ενδεικτική τιμή, ρε παιδί μου. Έχει μια ενδεικτική τιμή, έχει μια αξιοπιστία. Έχει αξιοπιστία. Έχει. Έχει. Δηλαδή υπάρχουν και αρμόδιοι φορείς στους οποίους πραγματικά το λαμβάνουν υπόψη τους. Εάν υπάρχει μια επένδυση, παράδειγμα, σε μια ομάδα κτλ., υπάρχει αξιοπιστία σε αυτό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η αγορά μας ακόμη δεν έχει παγιωθεί ως μια αγορά σημαντική στην Ευρώπη. Οπότε, αν θα δείτε και συνήθως τα παιδιά που φύγανε και δόθηκαν κάποια λεφτά, η επιτυχία τους δεν ήταν πάντα η καλύτερη που θα μπορούσε. Δεν έχουμε παιδιά που κάνανε καριέρα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εκτός βέβαια ελαχίστων περιπτώσεων. Δηλαδή είχαμε τον Σοκράτη, είχαμε τον Μανολά, είχαμε. Αλλά μετά φύγαν αρκετοί ακόμη οι οποίοι δεν καταφέραν να σταθούν. Και όταν οι ομάδες ξοδεύουν, αυτομάτως σε τοποθετούν σε μια κατηγορία μικρότερη. Β' είμαστε στη Β' ζώνη, δηλαδή στην ουσία. Ίσως είμαστε αυτή τη στιγμή στο να κερδίσουμε την άνοδό μας για την Α κατηγορία, θεωρώ. Λες ότι η απόδοση των παικτών αυτών επηρεάζει και την τιμή των επόμενων? Λέω ότι παίζει ρόλο. Βέβαια παίζει ρόλο. Γιατί ουσιαστικά όταν παίρνουμε ένα παίκτη από μια χώρα, αυτό είναι ο εκπρόσωπος εκείνη τη στιγμή της χώρας, της νοοτροπίας, της επαγγελματικότητας, της υπευθυνότητας. Της σχολής. Η κάθε ομάδα που πουλάει. Πουλάει ο Ολυμπιακός. Πουλάει πιο πολύ ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι κάτι πουλάει διαφορετικό. Πουλάει η ΑΕΚΟ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Εκεί τώρα έχει να κάνει και με το τι σχέσεις έχει ο καθένας και πώς είναι δικτυωμένος μέσα στη βιομηχανία την ποδοσφαιρική. Όχι, έτσι. Η προϊστορία του ευρωπαϊκού και οι επιτυχίες του. Ναι, σίγουρα. Παίζει ρόλο. Αν ένα παιδί το δούνε δύο χρονιές να παίζει ευρωπαϊκά κύπελα και έχει. Στο που δειγματίζει το προϊόν, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε. Απλά γι' αυτό νομίζω και οι ομάδες αυτή τη στιγμή πετάνε κάποια νούμερα τα οποία η ίδια η αγορά θα τα καθορίσει. Δηλαδή, ήδη έχει συμβεί και με τα παιδιά του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και με του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Υπάρχει μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες θα ορίσουν την τιμή. Και φυσικά κάθε αγώνας είναι ενδεικτικός. Δηλαδή, ένα παιδί που θα πάει προχθές στο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ήταν εκεί 15 ομάδες. Mm-hmm. Αυτές οι ομάδες μεταξύ τους
έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας, να το πω έτσι. Α, τα καθορίζουν. Έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας, όχι άμεσο. Αλλά όταν θα βρεθεί ο διευθυντής με έναν άλλο διευθυντή, θα καθορίσουν, ρε παιδί μου, πάνω κάτω τα χρήματα που αξίζει να επενδυθούν αυτή τη στιγμή για τον Ιωαννίδη. Ναι. Οπότε εκεί, βέβαια, όλα κρίνονται και τη στιγμή της διαπραγμάτευσης, αν κάποιος το χειριστεί καλά. Έχει ανάλογες προτάσεις. Ο επαγγελματισμός, η γνώση της βιομηχανίας του ποδοσφαίρου για το πώς προσεγγίζεις μία πώληση. Όλα αυτά μετράνε, ναι, στο να μπορέσεις να κάνεις, ας πούμε, το 13 να το κάνεις 18, το 18 να το κάνεις 24. Αυτά συμβαίνουν μέσα σε μια διαπραγμάτευση. Ή να βρεις έναν τρόπο να δομήσεις μια, να χτίσεις μια πρόταση, η οποία, εφόσον δεν ξέρεις, να είσαι ειλικρινής και να πεις ότι κοίταξε να δεις, ναι μεν, αλλά εφόσον η αξία αυτή μπορεί να είναι πολύ ανώτερη, να την καθορίσουμε, mm-hmm, να χτίσουμε μια πρόταση, η οποία θα έχω και εγώ μελλοντικά τα ωφέλη που πρέπει να έχω. Να ανεβάσω την οψιόν, την μεταπόληση. Πάμε στα ευρωπαϊκά, να δούμε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, στιγμές, βασικά, από πού ξεκινάμε. Ναι, βασικά, ΠΑΟΚ. Πόσο κάνει ο Ιωαννίδης δηλαδή τώρα. Ναι, γιατί εδώ νομίζω ότι ναι, έχει αρκετή ακόμα κουβέντα αυτή η τοποθέτηση. Ναι. Δηλαδή, έχει νομίζω περισσότερο. Πόσο ορίζουμε, πόσο κάνει. Βλάχος, πόσο θα δούμε τον Ιωαννίδη. Εγώ θα σου πω, εάν... Ή ο Κουλιεράκης, μην το περιμένουμε. Πάντα εξαρτάται από πού αγοράζεις, ναι. Εξαρτάται ποιες ομάδες θα ενδιαφερθούν πρώτον. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν οι ομάδες που είναι του Champions League, οι οποίες θα πάνε να ψωνίσουν ένα παίχτη όταν θεωρήσουν ότι τεχνικά, ποδοσφαιρικά, σαν νοοτροπία, σαν χαρακτήρας, σαν τα πάντα, πληρεί τις προϋποθέσεις όλες, με πολύ αυστηρό scouting. Εκεί αυτές οι ομάδες ξοδεύουν πάνω από 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πάει 25, μπορεί να πάει 28, όπως είπες κτλ. Αν όμως το επίπεδο των ομάδων είναι το αμέσως επόμενο, πας και ένα βήμα πιο πίσω στο οικονομικό. Δηλαδή, έφυγε ο Ρέτσος στην Λεβερκούζεν. Η Λεβερκούζεν δεν ήταν μια ομάδα εκείνη τη στιγμή που θα ήταν στο top. Ξόδευσαν 16-17 εκατομμύρια για αυτό το παιδί. Έτσι, ήταν μια πολύ μεγάλη αγορά, ειδικά σε αυτή τη θέση του αμυντικού. Έτσι δεν είναι. Αλλά είχα μια επικοινωνία με τον διευθυντή τους τότε, τη μέρα της μεταγραφής. Και είχε το μυαλό του να ξοδέψει 12, το χειρίστηκε ο Ολυμπιακός σωστά, φτάσαν στα 16-17, συν κάποια μπόνους. Και μου είπε ότι τον πήρα γιατί εάν έπαιζε Champions League με τον Ολυμπιακό, θα έμπαιναν οι ομάδες οι μεγαλύτερες από μένα και δεν θα μπορούσα να τον πάρω. Ναι. Και φυσικά και οι αγορές παίζουν ρόλο. Έπαιξε ο Πάγο μια ομάδα από το Βέλγιο. 35 εκατομμύρια έχει φύγει ο Τιάγκο ήδη στη Μπρέτφορντ. 35 εκατομμύρια. Εγώ νόμιζα λιγότερα. Προχθές που σας είπα, είχα την αίσθηση ότι είναι 26. Δεν ξέρω αν είναι λίρες οι ευρώ. 35 ή 37, ναι. Δεν ξέρω αν είναι λίρες οι ευρώ. Και αυτό παίζει ρόλο. Έτσι. Παίζει ρόλο τα στοιχεία του. Η Μπρίζ πουλάει ακριβά. Εννοείται, αλλά μιλάμε για ένα συσσαγωγικά μαγαζί το οποίο επενδύει και αρκετά λεφτά, κάνει πολύ αυστηρό σκάουτινγκ, παίρνει παιδιά νέα με επενδύοντας αληθινά ποσά. Ο Πολωνός, άκουγα στη μετάδυση. 8 εκατομμύρια αγορά. Η πιο ακριβή του αγορά. Ακριβώς. 8 εκατομμύρια. Μια αγορά, εμείς δεν έχουμε διανοηθεί να ξοδέψουμε αυτά τα χρήματα σε τέτοιες ηλικίες νεαρές, ώστε να υπάρχει μεταπόληση στα επόμενα 2-3 χρόνια. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ έκανε μια πολύ μεγάλη αγορά από ό,τι ξέρω με τον Πινέδα. Και ο Ολυμπιακός ίσως έχει ξοδέψει ανάλογα λεφτά. Πάντα σε αυτά τα ποσά έφτασε σε ειδικές συνθήκες. Αν θυμάσαι με τη Sporting και τα θέματα τα οποία είχαν οι παίκτες που ήρθαν και έπρεπε να βρουν μια λύση γιατί είχε προκύψει ένα θέμα. Τότε που επιτέθηκαν οι οπαδοί τη Sporting. Ελεύθεροι αρχικά, αλλά όρισε, βρήκανε μια συμφωνία. Το κρατάμε αυτό με τους νεαρούς. Εντάξει, υπάρχει ο Ολυμπιακός για να το κλείσουμε. Μπορεί να αγοράσει ακριβά γιατί κυκλοφορεί το χρήμα, εισπράττει κιόλας. Δηλαδή έχει ανεβάσει το level του και ίδιος όπως εισπράττει 20 χρόνια στο Champions League. Το έχει κάνει καλύτερα από όλους και πρώτος. Παίζοντας τόσα χρόνια στο Champions League. Το έχει κάνει καλύτερα από όλους και πρώτος. Γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ, θα μας απαντήσει Γιάννη. Γιατί δεν έκανε μια σωστή τελική πρόταση. Από το πρώτο δευτερόλεπτο δεν είδα. Το παιχνίδι δίπλα του, ευτυχώς Άγιο είχα, κατέβηκα κάτω. Είχαν κάνει δημοσιογραφικά εδώ φίλοι να κάνω μια διαμαρτυρία γιατί έχουν πει για όλα τα άλλα. Στα δημοσιογραφικά που υπήρχαν στο Μπριζ χωρούσα Δευτέρα Δημοτικού. Τρίτη δεν χωρούσα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Και ήμουν αδύνατος τότε. Με καρεκλάκι ήταν. Τι καρεκλάκι, ρε. Οξυγονοκόλλης ήταν μετά. Δεν περνάει το μυαλό σας. Κοίτα, μια που είναι. Ναι, δεν περνάει το μυαλό σας, παιδιά, δεν το ξάδει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Εκτός όλων των άλλων όσα συνέβησαν κτλ. Με τις πολύ δημοκρατικές διαδικασίες της βελγικής αστυνομίας, μέσα σε όλα, αφού έχουμε καταφέρει να μπούμε, εμφανίζεται το δημοσιογραφικό φάντασμα, Γιάννη μου. Έμπαινες μέσα και σου έκανε
εξέταση σπλήνα. Αν, αν είχε ένα τέτοιο, πώς το λένε, εσύ, μια μαγνητική μέσα από το ξύλο, έναν υπέρηχο, τίποτα. Τα βλέπει όλα. Πόσο καλύτερη. Να πω κι εγώ κάτι τώρα, περίμενε. Είναι να κάνω κι εγώ ένα δικό μου εισήπηση για τα δημοσιογραφικά, ένα δικό μου εντός εισαγωγικών παράπονο. Στην Ελλάδα, οι σκηνοθέτες θέλουμε replay, θέλουμε replay μεγαλύτερης διάρκειας. Δηλαδή να ξεκινάει από αρκετά πιο πίσω το, όταν μας δείχνει το replay από την πάνω κάμερα να ξεκινάει όσο είναι πιο πίσω. Ό,τι μας συμφέρει θα δείξουμε. Α, τι λέτε. Ό,τι μας συμφέρει. Από όπου θέλουμε το πιάνουμε. Μιλάτε για τις δύο πλατφόρμες. Όχι, εγώ, εγώ λέω απλά. Ξεκινά λίγο πιο πίσω να δούμε πώς ξεκίνησε η φάση. Δηλαδή. Αυτό δεν λέμε κάτι άλλο. Δεν τον απασχολεί αυτό. Προς Θεού. Αυτό απασχολεί τους αναλυτές. Όπως ζητάμε και από την UEFA, ας πούμε, στα παιχνίδια του Champions League, να μας βάλει μια tactical view cam. Να βλέπουμε τα παιχνίδια από πίσω, ας πούμε. Τι ζητάμε, πολλά. Τόσα γίνονται. Τι θα μας δείξεις. Θα μας δείξω το μελιτέ. Τι θα σου δείξω. Δεν σε είχα. Δεν πιστεύεις. Μισό λεπτό. Πιάνει τη φάση αφού έχει κάνει λάθος ο μελιτέ. Όχι. Το λέω εγώ. Τι εννοείς την απώλεια μπάλας που έχει ο μελιτέ. Ναι. Εντάξει, πάμε να παίξει μια πάσα ρε φίλε στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή δεν την πούλησε την μπάλα. Το δέχομαι, ναι, το δέχομαι. Δεν την πούλησε την μπάλα. Ωραία, να εδώ. Μελιτέ, την πιάνω από πριν για να μην γκρινιάζεις. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα μέσα. Και απλά βρίσκει μια κόντρα. Ποδιά, ναι. Έχω κεντράρει και τον Οσδόεφ που βρίσκεται σωστά, α πούμε. Χάνουμε την μπάλα εδώ, παρότι έχουμε τρεις παίκτες γρήγορα, πάνε την πρώτη πάσα πίσω και στην ουσία αποφεύγουν την αρχική πίεση και εδώ βλέπουμε την τοποθέτηση και του Οσδόεφ και του Μεϊτέ. Εδώ παίρνει ο Οσδόεφ μία απόφαση η οποία είναι να πιέσει τον, πες το όνομα, Ονιεντίκα. Ονιεντίκα αυτή τον 22χρονο Νιγηριανό. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Τον 22χρονο Νιγηριανό. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Αλλά εμένα αυτό σημαίνει πιο πολύ από όλου. Ψηφίζει. Βέβαια ήταν σαν για μόνο του. Έβρισκε τον τρόπο. Ήρθε μαργαριζό, ήταν πολύ καλό. Και δεν ξέρω, έβαλε και χθε με την Αντβέρπ. Και με την Αντβέρπ έβαλε. Στημένη μπάλα, ένα rebound. Α, και είχε βάλει δύο με την Άντερλεχτ. Ναι, ο Ονιεντίκα λοιπόν. Κάνει την πίεση ο Οσδόεφ. Ναι. Βλέπετε ότι πίσω, το δείτε τώρα εδώ, ότι υπάρχει ένα κενό. Όπου είναι κενό, υπάρχει ένα κήπεδο, μίνι 5x5. Όπου είναι ο αρχηγός, πώς τον είπαμε. Βανάκεν. Δεν μπορεί, τα ονόματα δεν το έχω. Δεν πειράζει. Μόνο τον Ονιεντίκα θυμάμαι, το μιλάω συνέχεια για να μην είναι καλό την Πέμπτη. Ή όπως λένε οι Βίλοι, Φανάκεν. Φανάκεν, ναι, ναι. Και πώς είναι ο Σπυρόπουλος στην Πρίζ. Μπρούχε. Αλέξη, γεια σου. Τέσσερα κεφαλικά στη Μενεμένη. Γεια σου, Αλέξη. Μπρούχε. Ο Αλέξη πρώτη φορά τον Κίτσιου Κιτσίου. Τέσσερα κεφαλικά. Δείξε μας την επιστροφή. Έτσι μίλανε. Δείξε μας την επιστροφή. Αργώθηκες με το Μέιτε. Περίμενε. Περίμενε. Μπρούχε, λοιπόν. Εδώ παίρνει την απόφαση ο Σδουέφ να κάνει την πίεση. Δεν καταφέρει να σπάσει την μπάλα. Να κερδίσει την μπάλα δηλαδή. Και μοιραία ξεκινάει η αντεπίθεση της Μπρούχε, η οποία έχει και χώρα αρκετό στο μεσοδιάστημα, γιατί είναι και σχετικά πίσω η γραμμή της άμυνας. Ο Σδόεφ πού είναι? Ο Σδόεφ τώρα, ο Σδόεφ είναι πίσω από τον Ονιεντίκα, γιατί βγήκε στην πίεση της πάσας. Τώρα, ο Μεϊτέ είναι με δύο. Με τον Βανάκη που έχει την μπάλα. Σε λίγο θα είναι κανέναν. Πες Γιάννη, πες. Δεν σε τι είναι αυτό δεν είναι τόσο χάλια εδώ ο ΠΑΟΚ. Είναι 4-5 στημένη. Δεν είναι τόσο χάλια η επιστροφή του. Okay, η άμυνα έχει σωστή θέση. Ναι. Απλά ξέρεις τι. Αυτό που ίσως πρέπει να υποθεί είναι ότι αυτή η αφέλεια με την οποία χειρίστηκε ο Μεϊτέ την μπάλα είναι και η γενικότερη φιλοσοφία. Ξέρεις, κάθε παίχτης, ρε παιδί μου, όταν παίρνει την μπάλα σε ένα αγώνα τέτοιον, πρέπει να έχει την υπευθυνότητα και την σκέψη ότι δεν μπορεί να κάνει λάθος. Πρέπει να αποφύγει το λάθος και όσο γίνεται περισσότερο. Ωραία. Τη λέξη υπευθυνότητα την έχει πει την πρώτη εκπομπή, την έχω κρατήσει. Η δική του συμπεριφορά σε αυτή την μπάλα δεν δείχνει αυτή την απόλυτη σκέψη, το ότι η ομάδα έχει την αυτοσυγκέντρωση τη σωστή για να αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Ο ίδιος. Ναι, τώρα ομάδα θα μου πεις, είναι μία φάση. Ναι, το ξέρω, καταλαβαίνω, αλλά γενικότερα είναι, το στυλ του δεν είναι όμως λίγο έτσι. Αργεί να μπει. Δεν ήταν τηλεοπτικό αυτό που είπα. Εδώ, δεν έχει να κάνει με το Μεϊτέ. Έχει να κάνει, σου λέω και πάλι, ο παίκτης είναι εξαιρετικός και έχει βοηθήσει την ομάδα πολύ και πάλι θα το κάνει. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ένα παιδί που τη χάνει εύκολα. Και εγώ, ας πούμε, αν ήμουν συμπαίκτης σου, θα ήθελα να τον φάω. Πώς να σου πω. Δηλαδή, δεν γίνεται να τη χάσεις αυτή την μπάλα εκεί. Όχι, έχει τον απόλυτο έλεγχο. Πρέπει να κάνει τα κοντρόλ με τέτοιο τρόπο που να μην δώσει ποτέ δικαίωμα. Έχει να γυρίσει, έχει να παίξει πίσω, έχει επιλογές. Δεν υπάρχει λόγος να κλειστείς. Και παθαίνει blackout αφού τη χάσει. Σοκάρεται ο ίδιος.
Σοκάρεται. Δεν αντιδρά. Ναι, τι είναι αυτό. Ναι, βγαίνει, ακολουθεί τη φάση. Πολλές φορές φέτος, Γιάννη. Όταν κάνει το λάθος, γενικότερα. Σβήνει, σοκάρεται. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο. Προσπάθησε να περάσει μία μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Μπορεί, όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά οκ, είναι και στο κέντρο του γηπέδου. Δεν διαφωνώ φυσικά σε αυτό που λες. Προχώρα, προχώρα. Λοιπόν, παίζει ανάμεσα σε δύο. Συνεχίζει να ακολουθεί τον Βανάκεν, η πάσα γίνεται προς τα αριστερά. Ο Πάοκ συνεχίζει να είναι καλά. Οι τέσσερις. Τώρα εδώ συμβαίνει και κάτι άλλο βέβαια. Θα μου πεις λογικό είναι, δεν γίνεται να μην συμβαίνει. Θα μπορούσε να ίσως να βοηθήσει τη φάση. Ήταν ο Μπάμπα, αλλά έχει και το γουίνκερ του που βγαίνει. Ξέρω, οπότε ο Βανάκεν τώρα πού είναι. Ο Βανάκεν είναι αυτός που έχει πασάρει πίσω, πάσαρε και βγαίνει στην ουσία το αριστερός γουίνκερ που έχει συγκλίνει. Mm. Παίρνει την μπάλα, τη βγάζει στο πλάι. Back. Τη βγάζει στο πλάι στο back που έχει κάνει και την overlap κίνηση. Εδώ είναι που σηκώνει και τα χέρια σκόρερ. Που σηκώνει τα χέρια. Εδώ σε αυτό το πλάνο φαίνονται πολύ μακριά και οι δύο, μάλλον δεν φαίνονται στην ουσία, και οι δύο half του πάκου, που τώρα θα εμφανιστούν στο πλάνο. Τώρα βέβαια είναι λίγο αργά και παρά το γεγονός, και εδώ εντωμεταξύ και εδώ, γίνεται μια πολύ μικρή, έτσι κάνει ένα πολύ μικρό κοντρόλ εδώ ο σκόρερ. Με υπερέκταση. Τη φέρνει τέλεια όμως. Έλα, σκοράρει εύκολα. Σβήνει η μπάλα μπροστά του, ο Μπάμπα δεν πρόλαβε και αυτός να βγει στην μπάλα και έγινε το 1-0. Αυτός ήταν ο τρόπος. Τώρα, αν εσύ θεωρείς... Εντάξει, εγώ λέω ότι βγαίνει και τεράστιο κενό τώρα, σε μια κατάσταση ακολουθεί τον αντίπαλο. Μέχρι ένα σημείο είναι μόνος του, είναι και μακριά και ο Σντόεφ. Ήταν μια στιγμή λίγο δύσκολη και λίγο... Παρόλα αυτά, δηλαδή. Ήταν μια δύσκολη στιγμή. Σε φάση τεσσάρων αντί τεσσάρων βρίσκουν εύκολο τελείωμα. Έρχεται κάτι που δεν δει και ο Πάοκ. Έρχεται παίκτη από την πίσω ζώνη. Διαφορά. Εντάξει, από την πίσω ζώνη έρχεται και βρίσκει το σημείο. Η μεγάλη εικόνα για μένα είναι πόσο ο Πάοκ δεν βρίσκει ένα τελείωμα. Ένα τελείωμα, ένα. Σε τέτοιες καταστάσεις πάρα πολλές. Δεν βρήκε, δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει. Δηλαδή, και αποστημένα δεν βρήκε, γενικά δεν βρήκε. Βρήκε μεταβάσεις. Ναι, βρήκε μεταβάσεις. Το παιχνίδι του. Δεν βρήκε τελικές εκτός από μία, αυτή που πέρασε παράλληλα. Αυτή δεν ήταν. Ο Ζης έδωσε την εξήγηση. Είναι και θέμα δυνάμεων. Όταν έφτανε εκεί πλέον, δεν είχαν και δυνάμεις. Όσο κουράζονταν σε φάση άμυνας. Δεν νομίζω να είπε ότι δεν είχαν δυνάμεις. Και θέμα δυνάμεων είπε. Είπε ότι η αντίπαλη ομάδα θέλει από τον τρόπο, το επίπεδο της ταχύτητας του πρωταθλήματός της. Ναι. Θέλεις από το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας της. Έβρισκε λύσεις αυτό. Και αυτό σε κάνει. Ήταν πιο θεωρητικά. Όταν είσαι στο δικό του τρίτο και πιέζεις, εκεί υπάρχουν εντάσεις στις πιέσεις, δηλαδή τα τρεξίματα, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κλείσεις, βρίσκουν αυτή τη λύση. Αυτομάτως πρέπει και είχε πολύ καλές μεταβάσεις αμυντικές ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή γύριζε, άσχετα από την περίπτωση του γκολ. Εκτός από αυτήν δεν επιτέθηκε. Γύριζε και ξανακάλυπτε το χώρο του εκείνου. Αυτά τα τρεξίματα, τα πήγαινε έλα τα συνεχόμενα, είναι δεδομένο ότι όταν θα την πάρεις την μπάλα σε αμυντική φάση, έχεις κάνει το pressing, έχεις γυρίσει πίσω και μετά έχεις μία επιβάρυνση στο σώμα σου και στο μυαλό για να τελειώσεις φάσεις. Κοίτα, σε αυτό το επίπεδο, αυτό το επίπεδο των μία εξήγηση που θα μπορούσε να δώσει. Σε έναν πρώην τελικό, ας πούμε, ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και οι εντάσεις δεν μπορεί να είναι όπως ήταν μέχρι τώρα. Έτσι. Και δεν είχε στιγμές οι οποίες εκτός. Πάλι υπήρχαν, αλλά ήταν οι εξαιρέσεις. Στις οποίες να ελέγχουμε το ρυθμό εμείς. Δηλαδή να πάρουμε την μπάλα, να τη γυρίσουμε εύκολα για να μπορέσουμε να βρούμε τη στιγμή για να κάνουμε μια κίνηση στο χώρο και να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Όταν ο αντίπαλος είναι καλός, παίζεις βιαστικά. Θες να παίξεις άμεσα για να κάνεις τη ζημιά, αλλά ουσιαστικά γίνεσαι βιαστικός. Χάνεις την ψυχραιμία σου, περνάει η ώρα. Δεν νομίζω να είναι ομάδα που χάνει την ψυχραιμία της από αυτό. Απλά δεν κατάφερε, ήταν βιαστικός σε κάποια στιγμή, αλλά δεν κατάφερε να το ελέγξει. Ο καθένας παίζει όσο του επιτρέψεις. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που ο αντίπαλος είναι ανώτερος. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να βρεις τις απαντήσεις που τίθονται με τα ερωτήματα που τίθονται μέσα στο γήπεδο. Οπότε υπάρχουν στιγμές που θα είσαι η ικανότητα μιας ομάδας, για να καταλήξω εκεί που θέλω, η ικανότητα μιας ομάδας είναι να καταλαβαίνει τις στιγμές και να μπορεί να έχει συνείδηση, να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις τις οποίες επιβάλλεται εκείνη τη στιγμή. Και εδώ πάμε στο άλλο κομμάτι. Έχουν μέσα στο γήπεδο οι Βέλγοι 5-20 χρόνους.
3-19 χρονου, 2-20 χρονου. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι χαμηλός ο μέσος όρος ηλικίας. Έχουν 5 παίχτες σε 2.000 γεννημένους και μετά. Είναι 5 παίχτες στο γήπεδο. Και τόσο ποιότητα, πέρα από την ποιότητα, οι αποφάσεις τους τόσο σωστές, η νοοτροπία τους. Και δεν φοβούνται να τους χρησιμοποιήσουν, έτσι. Είναι πλέον κορυφαίος ο Γκουγκλάκης. Είναι ότι το δίκτυο τους είναι πολύ ανεπτυγμένο. Ένα είναι το σκάουτινγκ, το αυστηρό σκάουτινγκ. Ένα είναι το σκάουτινγκ. Εγώ νομίζω ότι παίζει ρόλο, παιδιά, και ότι η κοινωνία εδώ, έτσι όπως είναι δομημένη, οθεί τα παιδιά προς τη λάθος κατεύθυνση. Όταν φεύγει το παιδί από το προπονητικό κέντρο, δεν έχει τις προσλαμβάνουσες εκείνες οι οποίες να τον οθήσουν σε ένα επαγγελματισμό, σε μια. Σε ένα φιλικό τρόπο σοβαρότητα, ζωής. Σε ένα, στο να αντιμετωπίσει δηλαδή τη δουλειά του πραγματικά στο επίπεδο που θα πρέπει να την αντιμετωπίσει. Κράτησε το. Να πάμε να δούμε έναν κορυφαίο τρόπο διασκέδασης και στο Θέατρο Βεργίνα, Ρίτζι Καζίνο. Γιατρέ, από το πρωί όπου και να κοιτάξω, βλέπω ηλεκτρικά σκούτες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τι έχω? Μάλλον έχεις λαχνούς. Τι λαχνούς? Για την κλήρωση. Ποια κλήρωση? Του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Go Green. Πράσινο, φύγαμε. Για κληρώσεις 4 ηλεκτρικών αυτοκινήτων την Παρασκευή 12 και 26 Απριλίου, 17 και 31 Μαΐου. Και 32 ηλεκτρικών σκούτερς καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Go Green. Πράσινο. Φύγαμε για πολλές κληρώσεις με πολλούς τυχερούς μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Σταύρο, αυτό είναι νηστίσιμο. Να πάω λίγο νηστίσιμο. Δεν ξέρω να πάει ζωή μου, ρε παιδί. Τι για να είναι ανάγκη να μιλήσεις. Πάλι μπουκωμένος είσαι. Είναι ανάγκη να μιλήσεις για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή. Ποιο θα φάει, γι' αυτό δεν ήρθανε. Όχι, για μένα λέει, πες το Γιάννη να μην τρώει στην εκπομπή. Α, κάποιος ήρθε να ενημερώθει. Κάποιος φίλος μου. Ναι, όλο το νηστίσιμο. Ολυμπιακός Φενέρ. Θα ξεκινήσει η νηστεία από σήμερα. Η στιγμή, η εικόνα η γενική, όπως ζήσεις εμείς δεν έχουμε καλή εικόνα, το παραδέχομαι, ότι είναι το κλέψιμο του Ολυμπιακού και η μετάβασή του. Δηλαδή αυτό είναι σε γενική εικόνα το 3-2. Πώς προηγήθηκε ο Ολυμπιακός? Αυτό μέχρι το 3-0. Ναι. Δούλεψαν εξαιρετικά μπροστά, ναι. Έπαιξαν και επικίνδυνα οι παίκτες της Φενέρ. Δεν το αντιλήφθηκαν. Ήταν το σχέδιό τους, προσπαθούσαν να το πετύχουν. Δεν τους έβγαινε. Και ο Ολυμπιακός έκλεβε μπάλες και έβγαινε συνεχώς σε επικίνδυνες καταστάσεις. Έτσι μπήκαν και τα γκολ. Έχασε και άλλα κάνα δυο έτσι. Είχε απόλυτο έλεγχο στην κατάσταση. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το 65, έγιναν και αλλαγές. Ανέβηκε λίγο η Φενέρ. Είχε την ατυχία με το πέναλτι, ήταν τυχερή δηλαδή που έγινε ένα πέναλτι το οποίο έγινε σε ένα χώρο και με έναν τρόπο που θα μπορούσε να αποφευχθεί και βρήκε μετά και το δεύτερο γκολ, οπότε μπήκε στο παιχνίδι της πρόκρισης. Όλα στο Ρέτσο καθώς. Πώς γίνεται, όλες τις κακές στιγμές του Ολυμπιακού να είναι μέσα ο Ρέτσος όμως. Όπως ακούω πάντως πάμε για πολλά γκολ και πάλι. Δύσκολο να αλλάξει αυτό το σκηνικό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η Φενέρ δεν θα επιχειρήσει ξανά να κάνει το ίδιο πράγμα. Πάντως είναι μια ομάδα η οποία δείξει ότι δεν έχει τη στόφα, την οτροπία, την ταυτότητα. Ναι. Και ειδικά στο αμυντικό της κομμάτι έβγαλε αδυναμίες. Αυτό θα δούμε. Όπως τα είπε ακριβώς. Εγώ ειδικά με τους Τούρκους. Δεν θυμάμαι να πω μια ομάδα τουρκική ότι ήταν ομάδα. Αφού αλλάζουν κάθε τόσο τα ρόστερ. Δεν θυμάμαι καμία. Αλλάζουν τα ρόστερ συνεχώς κάθε χρόνο. Ο Τερίμ. Είναι η προσωποποίηση. Ναι. Τι, η προσωποποίηση. Ακόμα και η καλαθά του Τερίμ τότε με Χάτζη, Ποπέσκου κτλ. Εντάξει, είχε προσωπικότητες. Ήταν πολύ δυνατό. Πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά πάλι δεν είχε διάρκεια 4 χρόνια. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ξεστή ότι ο Ολυμπιακός. Ο τρόπος που χειρίστηκε το παιχνίδι ο προπονητής δεν είχε καμία μεταβολή, ενώ φαινόταν ότι το παιχνίδι πήγαινε προς το να γυρίσει. Να γυρίσει. Δεν πήρε αποφάσεις ώστε να στερήσει από την ομάδα κάτι από το επιθετικό κομμάτι για να υπερασπιστεί το σκορ. Δεν το έκανε. Και δείχνει και κάτι, δείχνει μια φιλοσοφία αυτό το πράγμα. Τώρα απ' την άλλη, ξέρεις, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ίσως θα πρέπει να το κάνει. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Μέχρι τη στιγμή του πέναλτι, δεν φαινόταν να
γυρίζει το παιχνίδι πλευρά. Και έλεγα και εγώ εκείνη την ώρα ότι δεν θα βάλει τρίτο χαφ. Γιατί είπαμε θα παίξει με τρία χαφ, αλλά τελικά δεν έπαιξε με τρία χαφ. Έπαιξε με Γιόβετιτς και Ελκαμπή, με Μασούρα και Φορτούνη. Έλεγα δεν θα βάλει τρίτο χαφ. Σκεφτόμουν για να το ισορροπήσει. Φαίνεται ότι στο μυαλό του σου λέει το ελέγχω ακόμα. Δεν ξέρω αν είχε το 4-0 στο μυαλό του ή αν είχε το γεγονός ότι δεν κινδυνεύει. Απλά έγινε το πέναλτι και μετά τα πράγματα ναι, γίνανε. Ακριβώς αυτό που είπε ο Ζήσης, ναι. Ακριβώς αυτό που είπε, η Φενέρ, ο Ολυμπιακός με έντονο πρες ψηλά και η Φενέρ με πάρα πολύ ρίσκο χαμηλά στον build-up της. Και πολύ ρίσκο. Πολλούς παίκτες μπροστά την μπάλα. Πώς? Πολλούς παίκτες μπροστά την μπάλα η Φενέρ. Ναι, πολλούς παίκτες. Θα δείτε ότι ο Ολυμπιακός έχει ισαρρυθμία σε όλα τα ναι. πρες με τον τερματοφύλακα της Φενέρ. Προσμετρώντας και τον τερματοφύλακα. Βλέπετε εδώ, έξι παίχτες ο ένας και έξι παίχτες ο άλλος. Ισαρρυθμία, είπες. Ισαρρυθμία. Αυτό άμα το πεις στην Μανακοπή, τέσσερα άτομα θα μείνουν. Έτσι. Σταυρούπολη, ξέρετε. Ο Σταυρούπολη, πώς γράφετε, ξέρετε. Σταυρούπολη, ξέρετε. Εκεί το βγάλανε. Λοιπόν, μια πάσα με ρίσκο προς το 6, μια πίεση του Γιόβετιτς. Φυσικά πάρα πολύ καλός του Γιόβετιτς. Ο Φορτούνης συγκλίνει και ετοιμάζεται, είναι αυτός που κερδίζει την μπάλα. Και δείτε, βρίσκει το χώρο ελεύθερα, κάνει και ένα τελείωμα πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό στη γωνία. Και γίνεται το 1-0. Πριν πάμε στο δεύτερο γκολ που είναι σχεδόν ίδιο με το πρώτο, μεσολαβεί το 2-0, που είναι ένας συνδυασμός μεγάλη μπάλα Γιόβετιτς, Φορτούνης, Γιόβετιτς και γκολ. Και εδώ δεν είναι build-up, αλλά είναι σε ροή παιχνιδιού, γίνεται μια μεγάλη μπάλα. Έρχεται σε κατοχή της Φενέρ, πιέζει όμως ο Φορτούνης εδώ τον αντίπαλο, ασκεί την πρώτη πίεση. Έρχεται ο δεύτερος που είναι ο Γιόβετιτς, στο τέτοιο μέσα έχω τον Τζικίνιο, στην κόκκινη στήλη έχω τον Τζικίνιο και ο άλλος που θα δείτε τώρα είναι οι δύο χαφ του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα βγάζουν κατευθείαν τη γρήγορη πίεση. Πρώτα ο Τζικίνιο, μετά ο Έσε. Ο ένας πιέζει την μπάλα και ο άλλος την κλέβει και στην ουσία, αυτός, εδώ είναι ο Έσε ας πούμε, που κάνει το κλέψιμο, η μπάλα πηγαίνει στον Ελκαμπή, ο Τζικίνιο φεύγει στο χώρο. Ο Ελκαμπή που τη δίνει και ο Τσικίνιο σκοράρει και ολοκληρώνει και μια πολύ καλή απόδοση, ας πούμε, γιατί και αυτός ήταν εντυπωσιακός. Το πρες στο επιθετικό τρίτο έδωσε αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα το κάνει σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος από εδώ και πέρα. Έτσι πιστεύω. Είναι αποδοτικό. Με Γιόβετιτς μέσα. Φαίνεται. Το τι θα επιλέξει αυτό είναι δικιά του απόφαση και ανάλογα με το τι θα έχει ο αντίπαλος και τι θα διαβάσει. Δεν είναι καλό. Αλλά δεν είχε ποντένσε. Δεν είχε ποντένσε. Δεν είχε ποντένσε. Έπρεπε να βρει. Έπρεπε να βρει πολύ καλή κατάσταση και στο προηγούμενο αγώνα. Και τώρα έχουμε δύο παιχνίδια για να πάμε στο θέμα κόσμος. Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός στο Σουκρού Σαράτσογλου. Σε τι ποσοστό δηλαδή μπορεί να επηρεάσει ο κόσμος αυτό που εμείς περιγράφουμε, το τακτικό κομμάτι, επιλογές, αποφάσεις. Η Τούμπα, ο Ολυμπιακός στην Τουρκία που είναι καλή έδρα. Η συμμετοχή, το ναι. ερώτημα είναι η συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση. Σε αυτό το σε ένα επίπεδο, ναι. Μα πεις να ρωτήσω. Ναι. δεν έχουμε πάθει. Δεν τον αφήσει να μιλήσει. Ναι. Ωραία. Η συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Πότε βοηθάει, πότε δεν βοηθάει. Πότε πιέζει. Πότε πιέζει την ομάδα. Ναι, πότε... Κοίταξε, όταν συντονίζεται μία. Όταν συντονίζεται το πλήθος με την προσπάθεια της ομάδας, μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές είμαστε λίγο. Πώς να πω, ο κόσμος ίσως χάνει λίγο την αντίληψη την ποδοσφαιρική. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, εάν συμμετείχε και κατανάλωνε όλη την ενέργειά του κατά τη διάρκεια του αγώνα, δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ έχει ένα αγώνα πολύ σημαντικό, ο Ολυμπιακός το ίδιο, ας πούμε, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, θα πούμε για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το μάτς το προετοιμάζουν όλοι ότι κάθε μπάλα είναι η τελευταία μπάλα. Αν κάθε ένας από τον κόσμο έχει στο μυαλό του ότι πάω να παίξω το παιχνίδι κι εγώ και το αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και βλέπει το παιχνίδι και συμμετέχει εκείνη τη στιγμή. Χωρίς να καταναλώσει τόσο πολύ ενέργεια στο πριν και στο μετά και στα κτλ. Δηλαδή την κουβέντα πριν. Αυτό είναι καθοριστικό κομμάτι. Όταν ο παίχτης αισθάνεται το χειροκρότημα, όταν αισθάνεται την παρότρηση ή ακόμη και το να μην αποδεχθούν μια κίνηση του αντιπάλου ή να επιφημίσουν μια απόφαση του διαιτητή ή να αντιδράσουν σε μια απόφαση του διαιτητή. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να φέρουν την νίκη. Αυτό, εάν το βελτιώσουμε λίγο στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια, θα ήταν
πιστεύω, καθοριστικός παράγοντας η έδρα της κάθε ομάδος, γιατί έχουμε τον Παλμό, έχουμε την φύση, φημιζόμαστε γι' αυτά. Αποθεώσαμε νωρίτερα τους παίχτες της Μπρίζ όμως. Θα επηρεαστούν τόσο από αυτό που περιγράφεις εσύ? Κοίταξε να δεις, όχι, δεν θα επηρεαστούν τόσο. Με την έννοια πια. Με την έννοια ότι είναι επαγγελματίες, έχουν παίξει σε απίστευτα γεμάτα γήπεδα κτλ. Εγώ λέω ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές μέσα στους αγώνες που όταν η ομάδα έρθει σε συντονισμό, εκείνο το πεντάλεπτο, εκείνο το εφτάλεπτο, στο οποίο ο ένας θα παρασύρει τον άλλον, ο κόσμος την ομάδα και η ομάδα τον κόσμο, μπορείς να κάνεις θαύματα. Μπορείς να κάνεις πράγματα πολύ σημαντικά. Μπορείς να επηρεάσεις τον αντίπαλο. Αυτό δεν έχει σχέση όμως με το πώς αντιλαμβάνεται το κοινό το παιχνίδι, γιατί δεν αντιλαμβάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο το παιχνίδι, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, για να συμμετέχει κιόλας με αυτόν τον τρόπο που δεν το μιλάμε περιγράφεις. Για τακτικά θέματα. Μιλάμε για θέμα να φωνάξει, να εντεθράσει το γήπεδο σε ένα εύκολο σφύριγμα του διαιτητή στους αντιπάλους. Εντάξει, αυτό γίνεται. Κάθε timing, εκεί, το κάθε timing. Ναι, εκεί, δηλαδή, ναι. Να περάσει το μήνυμα στον διαιτητή, αδερφέ. Εδώ δεν είδαμε πώς γιατί το ταπεραμέντο ναι. Λαός το έχουμε για να το υποστηρίξουμε. Το ταπεραμέντο το έχουμε σκοτωμάστε μεταξύ μας. Εκεί είναι το κορυφαίο ταπεραμέντο. Αλλά ναι, σε αυτό να πανηγυρίσει κάτι... ακόμα και ένα πλάγιο out. Όπως κοίταξε, εκείνα τα 90 λεπτά τώρα, αν δεν έχεις θετική διάθεση. Θετική διάθεση, ρε παιδί μου, να βοηθήσεις την ομάδα σου και να περιορίσεις από τον άλλον ό,τι μπορείς να περιορίσεις. Ναι. Δεν χρειάζεται να βρίσεις. Δεν είναι εκεί το νόημα. Ναι, ναι. Το νόημα είναι η φωνή και όταν συντονιστεί ένα πλήθος κόσμου. Σε μία απόφαση, σε μία παρότρινση, σε ένα οποιαδήποτε φάση, αυτό μπορεί να επηρεάσει. Ναι. Και νομίζω ότι παίζει ρόλο και ο τρόπος που η ομάδα οθεί το κοινό, βοηθάει το κοινό να το κάνει. Δηλαδή με την Δυνάμο, καλά την είπα σήμερα. Okay. Με αυτού του σκουλάδες που φάγαν πέντε, παίζει. Με την Δυνάμο, για να είμαι σίγουρη. Γιατί σκέφτομαι τώρα πώς τη λένε, δεν θυμάμαι. Δύναμο. Όλα σωστά τα είναι. Με την Δύναμο και ο τρόπος που μπήκε η ομάδα μέσα παίζοντας λίγο πιο άμεσα, λίγο πιο έντονα από την αρχή. Δηλαδή, συνηθίζουμε να πάμε σε ένα ελεγχόμενο παιχνίδι. Ένα κουραστικό. Αλλά όχι κουραστικό, ελεγχόμενο. Ελεγχόμενη επιθετικότητα, σημείωνε. Controller offensive, έλεγε ο Ότο. Ποιος, έτσι έλεγε. Controller offensive. Controller offensive. Ακριβώς αυτό, έλεγε ο Χερότης. Ελεγχόμενη επιθετικότητα. Ελεγχόμενη επιθετικότητα. Όταν πας κράτο. Κανάρα το ρεφλί, ότσιου. Ναι, ότσιου. Παρεμβαίνει ότσιου η εφαρμογή κρατάω. Που μας έχει συγκεντρωμένα τα πάντα για το στοιχηματισμό. Μη γίνεσαι χταπόδι. Έχεις τώρα την εφαρμογή ότσιου. Όλες οι στοιχηματικές σου πλατφόρμες σε μία εφαρμογή. Μη χάνεις τις ευκαιρίες, παίζεις γρήγορα και ζωντανά για μεγάλες αποδόσεις. Ήρθε τώρα το app που θα σου λύσει τα χέρια. Ότσιου. Όλο το στοίχημά σου σε μία εφαρμογή. Όταν θα τελειώσουμε, να ξέρετε. Τώρα δεν μπορώ να φάω άλλο, εντάξει. Θαυμάζω την αυτοσυγκράτηση. Είδες, βάλαμε και χέρι. Πώς ένα, τουλάχιστον πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικό. Σοκαριστικό θα νοηστήσουμε. Έχασε τον λυμό σου, το πέτυχα και αυτό. Τι έλεγα. Ελεγχόμενη επιθετικότητα. Controller offensive. Ναι, στο συγκεκριμένο παιχνίδι και η ομάδα έβαλε αμέσως τον κόσμο στην εξίσωση όπως έγραψε ένας opinion leader κάποια στιγμή. Ναι, γιατί πήγε, πάει για ένα αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ βολεύεται, το έχω ξαναπεί. Προτιμώ το πόσες φορές αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ με ένα-ένα από το παιχνίδι. Ναι, συμφωνώ εγώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ. Μου έρθει τώρα και ένα άλλο ρητό του Ότο. Για το ποδόσφαιρο είναι απλό. Πρέπει να βάλεις γκολ και να μην φας. Δύσκολο ήταν ο Κοέλιο. Αν το σκεφτείς, πόσο... Σοφό. Πόσο σοφό είναι. Είναι πραγματικό. Είναι αυτονόητο όμως είναι. Είναι αυτονόητο. Να τα ακούσεις από τον σοφιστή. Είναι τόσο απλό. Να σκεφτείς ότι το να έχεις την ολοκληρωμένη σκέψη, το να μην δεχτώ γκολ και να βάλω γκολ. Πώς το πετυχαίνω είναι το θέμα. Πώς το πετυχαίνω, αν δεν το έχεις στο μυαλό σου όμως το βασικό. Εμείς που καταλανωνόμαστε όλα τα άλλα. Έχει το βασικό, ότι δεν πρέπει να το φάω. Ο Μεϊτέ, αν είχε αυτό στο μυαλό του, μπορεί να μην το έκανε. Α, γι' αυτό λες ότι Ότο είχε αυτό στο μυαλό του ως πρώτη επιλογή. Φίλε, έλεγε τέτοιες απλές φράσεις οι οποίες έχουν πολύ βάθος. Αν το σκεφτείς αυτό, έχει πολύ βάθος η έκφραση αυτή. Ο Σάντος, μπορείτε να μου πείτε, μια και λέμε για προπονητές, πώς καταγράφει τώρα δύο τέτοιες αποτυχίες, γιατί είναι αποτυχία. Καλά, ό,τι και αν έγινε. Και η Πολωνία και η Μπεσίκτας, δεν ξέρω τι έγινε εγώ. Εγώ απ' έξω είμαι. Το ένα είναι εθνική ομάδα, το άλλο είναι σίγουρο. Ναι. Πολωνία... Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την ποιότητα του προπονητή. Ναι, το Πολωνία είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει, γιατί δεν ταιριάζει ο Σάντος και η Πολωνία. Δηλαδή με τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή
και να πεις ότι είχε μια γενιά με ενδιαφέρον, ότι κάτι έχουν. Πολύ πιθανό να είναι αυτό, ναι. Δεν ταιριάζανε. Λέω, από την αρχή εμένα μου κάθεσε αλλιώς. Τώρα, η Μπεσίκτας, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς το Σάντος, να πάει να δουλέψει σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν θέλει το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα που δεν έχουν καμία βάση ποδοσφαιρική σαν ομάδα, γιατί πέσει εκτός φέτος, είναι το μετράνο, εντάξει, αυτό προσώπως. Δύο κακές επιλογές επαγγελματικές, εγώ εκτιμώ ότι έχει κάνει, γνωρίζοντας το πώς σκέφτεται ο ίδιος, εντάξει. Κοίταξε, εδώ τώρα, ξέρεις τι πρέπει να πούμε, ας σου πω μια ιστορία. Ο Σάντος πήγε στον Παναθηναϊκό και έφυγε μετά από λίγο διάστημα, το θυμάσαι. Τρεις αγωνιστικές, τέσσερις μήνες. Δεν είχε αντιληφθεί ο ίδιος, πράγμα που επιβεβαιώθηκε μετά, ότι είχε την εκτίμηση των παικτών. Ήταν πολύ σκληρός με τους παίκτες, ξεκίνησε την προετοιμασία, νόμιζε ότι δεν έχει πάρει τον γκρουπ με το μέρος του, παραιτήθηκε και έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Αντελήφθη ότι αυτό δεν ήταν έτσι, αφού έφυγε και μετά δεν μπορούσε να το ανατρέψει. Δηλαδή πήγαν τα ίδια τα παιδιά στο σπίτι του, από εκεί και μετά απέκτησε σχέσεις με τους παίκτες άριστες, αφού έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Και όλοι. Ίσως ο οργανισμός Παναθηναϊκός δεν εξέφρασε εκείνη τη στιγμή ανοιχτά σε αυτόν. Για, για να καταλήξουμε τώρα σε ό,τι αφορά και τις δύο αυτές τελευταίες δουλειές τις οποίες είχε. Θεωρώ ότι ένας προπονητής θα πρέπει να πηγαίνει σε ένα περιβάλλον το οποίο αυτοί που τον υποδέχονται να έχουν ένα πλάνο, να έχουν ένα σχέδιο και να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν και να έχουν συμμετοχή, να είναι ενεργοί ως προς την δημιουργία. Ο Σάντος από την πλευρά του είναι το απόλυτο της οργάνωσης. Ο Φερνάντο Σάντος, εάν καθίσεις να μιλήσεις για να κάνεις ένα προγραμματισμό, θα σου καταθέσει με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τα πράγματα για το, για το συμβόλαιο το οποίο θα κάνεις. Μπορεί να είναι μονοετές, μπορεί να είναι διετές, μπορεί να είναι τριετές. Συνήθως όχι μονοετές. Και αυτά που λέει βγαίνουν κατά 99%. Είναι απίστευτο το ποσοστό επιτυχίας των όσων καταθέτει και των όσων πετυχαίνει. Αυτό είναι κάτι σπάνιο, δηλαδή εκτός από προπονητική ικανότητα θέλει και να είσαι και manager, να είσαι διευθυντής, να μπορείς να χειριστείς όλη αυτή την κατάσταση. Ζήσει που παραμένει για μένα ένας top προπονητής. Αυτή είναι εθνική. Ακούω, δεν ξέρω. Πριν φτάσουμε εκεί λίγο, να ρωτήσω. Αυτό είναι. Πριν φτάσουμε. Πάνω σε αυτό που λέω, Ζήσει. Πριν φτάσουμε σε αυτό που λέτε. Τι έχεις πάει, θα πιέσαι νερό, αγοράκι, που φαίνεται ένα νερό το παιδί. Θα τα πληγεί. Φαίνεται ένα νερό τον άνθρωπο. Στα γεράματα. Φαίνεται ένα νερό λίγο για να. Ναι, και έχει κάνει κουκουκουκ, μας έχει χαλάσει όλα τα δύο. Θες λίγο από μένα. Εγώ θέλω να πω. Ακόμα και. Ίσα ίσα το αντίθετο. Πήγαινα και στις πρωινές και στις απογευματινές προπονήσεις όταν ήταν σου ρωτήσει την προετοιμασία. Και στην πρωινή. Και στην πρωινή. Δεν πήγαινε, θα γινόταν. Από τη διαφορετικότητα. Ναι. Η διαφορετικότητα. Μέχρι την εποχή πριν έρθει ο Σάντος, εγώ έχω την αίσθηση ότι έβλεπα μπάλα. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σάντος και μετά, αντιλήφθηκα τη διαφορά. Το έχει πει ο Ντέμις αυτό, έτσι. Αντιλήφθηκα τη διαφορά ακριβώς αυτό. Τη μπάλα με το ποδοσφαίρο. Ακριβώς αυτό. Μα ήταν ένα από τα βασικά του μαθήματα. Την απόλυτη τα βασικά είναι αυτό. Αυτό μα έλεγε. Αυτό μα έλεγε. Ακριβώς αυτό. Αυτό δεν μα έλεγε. Μα όχι. Μα το βλέπει κιόλα. Στην απόλυτη λεπτομέρεια. Κάναν passing game. Passing game απλό. Κοίταξε, και σταματούσε το passing game για να διορθώσει τον Κονσεϊσάο, α πούμε, ή τον. Τι. Κι όμω. Ναι, θέλω να πω ότι. Μάλλον δεν ξέρει τον Κονσεϊσάο. Να διορθώσει ακόμα γιατί μπορεί. Υποδέχθηκε έτσι και όχι με ανοιχτό το κοντρόλ του. Σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό λέω ότι μας έβαλε στη διαδικασία όλους εμάς τότε που τον παρακολουθούσαμε. Είχαμε την ευκαιρία να. Αυτός από τη μεριά του τα κάνει σωστά. Το θέμα είναι, είναι πολύπλοκη η διαχείριση μιας ομάδας. Υπάρχουν πέντε τομείς, θα πω εγώ, βασικοί, οι οποίοι θα πρέπει να είναι συντονισμένοι. Νομίζω τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ο προπονητής είναι ένας βασικός κρίκος. Διευθυντές, ιδιοκτησία, τα μίντια και ο κόσμος. Είναι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε συντονισμό, θα πρέπει να είναι σε αρμονία, θα πρέπει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που ο καθένας σίγουρα δεν μπορεί να διαφωνήσουν, εννοείται ότι θα διαφωνήσουν και πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι να παίρνει ο καθένας την ευθύνη του κάθε στιγμή που διαφωνεί και θα κρίνεται ανάλογα με τις αποφάσεις. Έτσι, στο Φερνάντο Σάντος, ας πούμε, που αναφέρουμε αυτόν και συμβαίνει σε πάρα πολλούς προπονητές, έρχεται κάποια στιγμή και ακόμη και στη διάρκεια. Δηλαδή, ο Φερνάντο Σάντος μετά από. Δύο χρόνια, σχεδόν δυόμιση που ήταν στην ομάδα, έχασε τον έλεγχο του γκρουπ. Δηλαδή ήρθε και μας είπε ότι κοίταξε να δεις, δεν νιώθω ότι έχω την ομάδα στα χέρια μου. Μου έχουν φύγει, ρε παιδί μου. Την τρίτη χρονιά.
ήταν με τον Θόδωρο, με τον Ζαγοράκη, όταν κάναμε το καινούριο συμβόλο. Το καλοκαίρι. Δεν ήταν καλοκαίρι, ήταν στη διάρκεια της χρονιάς. Στη διάρκεια της χρονιάς. Και μάλιστα εκεί έγινε και ένα τρίκ στο ότι συμφωνήσαμε μαζί του να ανακοινώσουμε ανανέωση συμβολαίου. Και για να φανταστείς τώρα πώς είναι, οι παίχτες πάντα έχουν την τάση να βρίσκουν δικαιολογίες. Και όταν αισθανθούν ότι ο προπονητής είναι αδύναμος, δημιουργείται μια περίεργη κατάσταση μέσα στον οργανισμό και όχι υγιής πάνω ως επί των πλήστων. Οπότε εκεί, σε μία μέρα, έχοντας συμφωνία με τον προπονητή ότι κοίταξε να δεις, εμείς πιστεύουμε στο έργο σου, θα ανακοινώσουμε ότι θα κάνεις καινούριο συμβόλαιο, όπως και έγινε, βγήκαμε από εκεί και ανακοινώσαμε ότι θα κάνουμε καινούριο συμβόλαιο. Θυμάμαι, ναι. Και την επόμενη μέρα ήταν όλα αλλιώς. Οι παίχτες, κατάλαβες, αισθάνθηκαν ότι εγώ είμαι πλέον, δεν είμαι στο απειρόβλητο, εγώ θα έχω τώρα την ευθύνη, ο προπονητής ανανέωσε, θα είναι αυτός, άρα καταλαβαίνεις. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε όλοι τον τρόπο που... Λεπτές ισορροπίες. Πώς είναι οι ισορροπίες μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό γκρουπ. Και η Λίβερπουλ μάλλον τώρα γι' αυτό χάνει την ισορροπία της, γιατί ο Κλόπ ανακοίνωσε ότι θα φύγει. Θα επιστρέψουμε. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε. Και εμείς θα επιστρέψουμε την άλλη Δευτέρα με... Ελπίζουμε προκρίσεις με... Προκρίσεις ζητήσεις, ναι. Φαγητό πιο πολύ. Ρεάλ Μαδρίτης θα περάσει. Ωραία.